περισσότεροι από 435.000 μουσουλμάνοι Ροχίνγκια έχουν ήδη περάσει τα σύνορα με τον Μπαγκλαντές προκειμένου να γλιτώσουν από τις εκαθαριστικές επιχειρήσεις του στρατού της Μιανμάρ. Μεγάλο ποσοστό των προσφύγων είναι παιδιά, τα οποία χρήζουν άμεσης ιατρικής φροντίδας. Δεν μπορώ να βρω θεραπεία για το παιδί μου και γι' αυτό η κατάστασή του χειροτερεύει μέρα με τη μέρα, λέει μία πρόσφυγας. Από την πλευρά τους, τα στελέχη της UNICEF ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια. Όσο πιο γρήγορα έρθουν προμήθειες και συντονιστούμε με τους συνεργάτες μας, είτε πρόκειται για την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές είτε για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, τόσο πιο γρήγορα θα φροντίσουμε όσα παιδιά το έχουν πραγματικά ανάγκη. Ο στρατός της Μιανμάρ πραγματοποιεί εκαθαριστικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τους Ροχίνγκια αλλά και με διεθνείς παρατηρητές που ζητούν από την Aung San Suu Kyi να επέμβει. Την ίδια στιγμή, αξιωματούχοι της Μιανμάρ ανακοίνωσαν πως βρήκαν 45 νεκρούς σε τρεις μαζικούς τάφους στην περιοχή των Ροχίνγκια. Η κυβέρνηση κατηγορεί ευθέως τους μουσουλμάνους αντάρτες για τη σφαγή.